Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό μεταναστών σε νησίδα μεταξύ Τυχερού και Λαβάρων, στον Εύρο. Η εν λόγω νησίδα βρίσκεται στην περιοχή που έχει πλημμυρίσει από τον ποταμό, όπου εγκλωβίστηκαν 30 λαθρομετανάστες, οι οποίοι έφτασαν εκεί με βάρκα. Στο σημείο έσπευσε αμέσως η αστυνομία και η πυροσβεστική, καθώς και δυνάμεις της ΕΜΑΚ. Πρέπει αυτή τη στιγμή να γίνουν γρήγορα η διαδικασία, καθώς αν πιάσει νύχτα είναι δύσκολο να γίνει αυτός ο αποκλωβισμός. Γι' αυτό το λόγο ήρθε και δεύτερη βάρκα εδώ στο σημείο. Λέμε πίσω μας τους λαθρομετανάστες, τους παράνομους μετανάστες, τους οποίους τους μεταφέρουν τώρα στα οχήματα της αστυνομίας για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, στεγνά ρούχα, φαγητό και ό,τι άλλο χρειάζεται. Λοιπόν, τους βλέπουμε. Διογέννη, παρακαλώ να δείξουμε τα παιδιά. Είναι παγωμένοι, έχουν κρυώσει. Παρακαλώ λίγο. Διογέννη, αν μπορείτε να δείτε, αν έχετε την εικόνα. Τραμώνει η βροχή, υπάρχει κρύο πολύ. Ήδη έχουν κινητοποιηθεί και τα βρακά, ο στρατός, πυροσβεστική, κυρίως η αστυνομία, και πιστεύω ότι η διάσωση τους λίγο θα ολοκληρωθεί. Και αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι μέσα σε όλα τα άλλα γίνονται και ό,τι πρέπει από πλευράς ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των 30 τελικά παρανόμων μεταναστών. Πληροφορίες λένε ότι οι 26 είναι από το Πακιστάν και 4 από τον Μπαγκλαντέ. Βέβαια οι εθνικότητες και όλα αυτά χρειάζεται μια έρευνα και μετά θα είναι σίγουρο από πού είναι ο καθένας, τι εθνικότητα είναι. Βέβαια να πούμε ότι υπήρξαν άνθρωποι απελπισμένοι. Οι ιστορίες που μας μεταφέρουν τρομάζουν τον κάθε άνθρωπο που το ακούει. Αυτό που μπορούμε να πούμε βέβαια είναι ότι από την αρχή ήταν εδώ οι αρχές, προσπάθησαν όλοι και πλέον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της διάσωσης.